Σε αυτή την αίθουσα συστηματικά επαναλαμβάνω την έχουν καταπατήσει και το γνωρίζετε άριστα, γνωρίζετε ότι αυτό το οποίο έγινε προχθές έχει πάρει το δρόμο του για να υπάρξει από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, την Νομική Επιτροπή, εισήγηση σε σχέση με το κατά πόσον σε απόρριτη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Αμήνης με την ανώτατη ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων επιτρέπεται ο καθιονδήποτε τρόπο η βιντεοσκόπηση και μάλιστα το μοίρασμα και η αναπαραγωγή ύστερα σε εθνική κλίμακα. Αυτά γίναν, δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω, είναι αχαρακτήριστα κυριολεκτικά. Το ότι επιλέξατε εσείς σήμερα, το ότι επιλέξατε εσείς σήμερα να επαναφέρετε τη φρασιολογία περί προδοτών, αφού αυτό σας λέω, είναι απολύτως, είναι όχι, δεν έχετε δικαίωμα να το πείτε. Το αντιλαμβάνεστε? Σε καμία περίπτωση. Απολύτως. Κύριε Ελαγέ, έχετε καταλάβει τι κάνετε αυτή τη στιγμή? Ότι αυτή η φρασιολογία, η διχαστική, η υβριστική, αναφέρεται σε εκλεγμένους εκπροσώπους του λαού, σε κυβέρνηση η οποία έχει πάρει... Σε κυβέρνηση η οποία έχει πάρει την ψήφο εμπιστοσύνης και στις ένοπλες δυνάμεις. Θα το πείτε άλλες 30 φορές και θα είστε, η συμπεριφορά σας είναι κατάπτυστη πολιτικά άλλες 30 φορές όσες το είπατε και το γνωρίζετε άριστα, διότι το κάνετε επί τούτου. Παρακαλώ πολύ να αποχωρήσετε και να διαγραφούν από τα πρακτικά αυτές οι λέξεις περί προδοτών. Ντροπή. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Όχι, κύριε Παναγιώτα, παρακαλώ πολύ. Ήταν συλλογική η διαδικασία στην οποία δια του εκπροσώπου σας του κυρίου Λαγού επιμείνατε. Δεν πήρε πίσω αυτό που είπε, το επανέλαβε 20 φορές. Είναι προφανές ότι είχατε συστηματικά προετοιμάσει και τη σημερινή πρόκληση. Είναι η δεύτερη πρόκληση κατά ανέσχυντο τρόπο μέσα στο Κοινοβούλιο τις τρεις τελευταίες μέρες. Πάρτε τα μέτρα σας και η Δημοκρατία θα πάρει τα δικά της. Παρακαλώ πολύ. Όχι, δεν μπορείτε, ο κύριος Τσελέπης έχει το λόγο. Σας αφαιρώ το λόγο. Ο κύριος Τσελέπης έχει το λόγο. Παρακαλώ με την επίκληση, κυρία συνάδελφε, με την επίκληση της Δημοκρατίας, όχι μόνο δεν μπορούν να λέγονται τέτοια πράγματα, δεν μπορούν να ακολουθούνται και τέτοιοι μέθοδοι. Κάποτε πρέπει να το καταλάβετε. Παρακαλώ. Βεβαίως, το γνωρίζετε άριστα. Και πολλές φορές το έχετε ακολουθήσει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τα περί προδοτών σε αυτή τη χώρα που έχει περάσει ό,τι έχει περάσει, αντιλαμβάνεστε ότι είναι το μέγιστο, είναι το πικ της ξεδιάντροπης πολιτικά, επαναλαμβάνω, συμπεριφοράς στην αίθουσα. Παρακαλώ πολύ. Ο κύριος Τσελέπης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Απλώς θα ήθελα να προσθέσω ότι αυτή τη δημοκρατία που κάποιοι αρνούνται, αυτή η δημοκρατία τους δίνει το βήμα του ελεύθερου λόγου, αλλά οι Έλληνες πολίτες πλέον ξέρουν για να κρίνουν.